Στο 7ο Γυμνάσιο έγινε η παρουσίαση μιας από τις παιδαγωγικά καινοτόμες δράσεις της πιλωτικής εφαρμογής πολλαπλών πηγών διδασκαλίας και μάθησης στη Ξάνθη την Παρασκευή από το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων. Στην αυτή συμμετείχαν οι επιστημονικά υπεύθυνοι και οι εκπαιδευτικοί, ενώ παρέστη η υπεύθυνη του προγράμματος Άννα Φραγκουδάκη. Σε αυτή την πιλωτική εφαρμογή συμμετείχαν 27 εθελοντές, φιλόλογοι και φυσικοί, καθώς και σχολικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στην πιλωτική δράση επί 3 χρόνια από το 2010 σε γυμνάσια των ομών Ξάνθης και Ροδόπης, τόσο αμυγή με μαθητικό πληθυσμό της μειονότητας, όσο και με μεικτό πληθυσμό μαθητών για τη χρήση νέων σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού στα μαθήματα της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της φυσικής. Για το δημοτικό πρώτο, για το γυμνάσιο ύστερα. Το πρόγραμμα έκανε σχολικά βιβλία. Το κράτος φτιάχνει σχολικά βιβλία, τα εγκρίνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα στέλνει στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς για να τα διδάξουν. Κατά καιρούς αλλάζει και η μέθοδος διδασκαλίας στην οποία στηρίζονται αυτά τα βιβλία, οπότε γίνονται και μερικές επιμορφώσεις. Κάποιοι πανεπιστημιακοί και σύμβουλοι παρουσιάζουν τις μεθόδους σε διαλέξεις στους εκπαιδευτικούς. Ύστερα τους αποχαιρετούν και εκείνοι πηγαίνουν πάλι στο σχολείο να τις εφαρμόσουν. Το πρόγραμμα, τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού τα έφτιαξε επί τρία όλα, επί τρία σχολικά έτη, δηλαδή κατασκευάζοντάς τα εφάρμοζαν, τα δούλευαν μέσα στις τάξεις εθελοντές εκπαιδευτικοί και σε επαφή με τις ομάδες συγγραφέων έφερναν στους συγγραφείς τις κριτικές παρατηρήσεις που συναντούσαν τις σχολείες τα παιδιά σε κάθε διαφορετικά κιόλας από εδώ και από εκεί κτλ. Έτσι τα βιβλία μαζί με όλες αυτές τις παρατηρήσεις ξαναγράφονταν για να πάρουν την τελική τους μορφή. Κάτι ανάλογο έγινε και με τα βιβλία του γυμνασίου. Μιλώντας μεταξύ άλλων για τα νέα εγχειρίδια, η Άννα Φραγκουδάκη ανέφερε ότι η πιλωτική αυτή εφαρμογή οδήγησε στην έμπρακτη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτή τη διαδικασία και στη διαμόρφωση του υλικού, αποφεύγοντας μια παθητική εφαρμογή ενός υλικού. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι δεν πρόκειται για υλικό που απευθύνεται μόνο στους μαθητές της μειονότητας, αλλά πρόκειται για καινοτόμο υλικό το οποίο προσεγγίζει με νέο τρόπο τη διαδικασία των τριών μαθημάτων και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Μάλιστα σημείωσε ότι το υλικό αυτό χρησιμοποιείται πια σε γνωστά ιδιωτικά σχολεία. Κανένας σοφός δεν μπορεί στο γραφείο του μακριά από την καθημερινή σχολική πράξη να γράψει σχολικά βιβλία που να είναι άριστα και να έχουν άριστα αποτελέσματα. Εξίσου σημαντική είναι η αρχή της ενεργητικής εμπλοκής των εκπαιδευτικών και τα καλύτερα δυνατά σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά μπορεί να πάνε χαμένα εάν δεν έχουν τους εκπαιδευτικούς να τα δοκιμάσουν και να τα εφαρμόσουν. Δοκιμάζοντας και κρίνοντας την πράξη εκπαιδευτική ένα νέο υλικό, πάβουν να είναι παθητικοί εφαρμοστές και γίνονται ενεργητικοί συμμέτοχοι. Αυτό κάνει κάτι, συνδέει τη σοφία της καθημερινής πράξης που έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί με την επιστημονική γνώση που φέρνουν οι συγγραφείς των βιβλίων και τη σοφία της εκπαιδευτικής πράξης της καθημερινής. Πράγματι πάλι κανένα σοφός στο γραφείο του δεν μπορεί να την αντικαταστήσει ή να την υποκαταστήσει. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί γίνονται κατά κάποιο τρόπο συνδιαμορφωτές του κάθε καινούργιου αναλυτικού προγράμματος. Η πιλωτική αυτή χρήση πολλαπλών πηγών περιεχομένου και η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του νέου σχολείου και των συναφών προγραμμάτων σπουδών που δοκιμάζονταν σε όλη τη χώρα και σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το ίδιο διάστημα.